Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στη φωτογράφηση της Μαράγδας Καρύδη για το νέο τηλεπαιχνίδι του Αλφα, Νότα Μία. Εγώ είμαι νομίζω σε αυτή τη δουλειά λίγο χομπίστας, ας πούμε. Ευκαιριακή. Δεν είμαι παρουσιάστρια, είμαι ηθοποιός. Και έχει τύχει, είναι η δεύτερη μου φορά που μου έχει προταθεί μια ωραία ιδέα και έχω πει το ναι. Είναι στις 5 πριν τον Χρήστο Φερεντίνο τον deal. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα που μου αρέσει και εμένα να τα βλέπω ίδια στην τηλεόραση. Και νομίζω αυτό είναι ένα από αυτά που θα βλέπα. Και πράγματα που νιώθω ότι μπορώ να τα κάνω καλά και ταιριάζω. Και επειδή είναι κάτι παιχνιδιάρικο, είναι γύρω από τη μουσική και είναι χαρούμενο, αισθάνθηκα ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Έχουν γίνει στο παρελθόν για εκπομπές και δεν νιώθα καλά να τις κάνω. Άλλου τύπου, άλλου ύφους. Είσαι ο άνθρωπος που μαζεύεται με φίλους, θα παίξει παιχνίδια. Ναι, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρεις να χάνεις. Το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα χάσω, είναι αν θα με κερδίσει ο Μιχάλης Μαρινός. Και με την Ελισάβετ την Κωνσταντινίδη το έχω αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχεις το πρόβλημα να χάσεις γενικά από κάποιον, οκ, το παίρνεις να φυσιολογεί. Δεν θες να χάσεις από αυτούς τους συγκεκριμένους. Και το έχουν και αυτοί με σένα. Εγώ με τον Μιχάλη δηλαδή το έχουμε πάρα πολύ. Όταν κερδίζουμε, κάνουμε πάρα πολύ πλάκα στον άλλον. Δηλαδή, τους πάμε πολύ τα νεύρα. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν το κάνουμε αξιοπρεπώς. Τον ξεφτιλίζουμε μέχρι στις κάτω τον άλλον. Δεν μπορώ να τα δείξω στην τηλεόραση. Είναι πράγματα που δεν γίνονται. Αλλά κάνουμε άσχημα. Θεωρούμαστε πολύ άσχημα. Αλλά αυτό μας διασκεδάζει κιόλας, κατάλαβες. Για σένα δεν το έκανα. Γιατί πάντα είσαι, νομίζω ότι είσαι ο άνθρωπος του μέτρου που δεν ξεφεύγει. Όχι, δεν είμαι άνθρωπος του μέτρου. Το μέτρο προσπαθώ να το κρατάω στις δουλειές, στο σπίτι όμως, με τους φίλους μου. Μπορώ να φεθώ και να κάνω σαν χλαμάρες. Όταν μαζεύεσαι είναι γιατί φοβάσαι μήπως οι άλλοι δουν τις κακές πλευρές σου. Οι κακές που έχει ένας άνθρωπος, η κατηνιά του, η ζήλια του. Τα πάντα έχουμε οι άνθρωποι. Γι' αυτό μπορούμε και να αναγνωρίζουμε στους άλλους.